Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είχα αποφασίσει να μιλήσω μόνο επί της ουσίας σήμερα, ώστε να γίνει σαφής ενημέρωση της Βουλής, αλλά και του ελληνικού λαού, καθώς βρισκόμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο της διαπραγμάτευσης. Επέλεξα να μην σηκώσω τους τόνους, καθότι θεωρώ ότι σε αυτό το κρίσιμο σημείο σημασία έχει η τοποθέτηση όλων των πολιτικών κομμάτων με ειλικρίνεια απέναντι στα μεγάλα διακυβεύματα που έχουμε μπροστά μας. Και επέλεξα να μην σηκώσω τους τόνους παρά τις πασιφανείς εγκληματικές ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων που συσσόρευσαν τόσα προβλήματα με τις πολιτικές τους επιλογές και που καθιστούν σήμερα τη διαπραγματευτική προσπάθεια εξαιρετικά δύσκολη. Από τις τοποθετήσεις κυρίως του κυρίου Σαμαρά αλλά και του κυρίου Θοδωράκη και του κυρίου Βενιζέλου διαπιστώνω ότι υπάρχει ένα νήμα που τη συνδέει, μάλλον μια προσδοκία θα έλεγα, ότι η χώρα θα οδηγηθεί και σύντομα μάλιστα σε τρίτο μνημόνιο. Και μάλιστα αυτό το μνημόνιο θα το υπογράψει και θα το φέρει σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο η νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία που αναδείχθηκε μέσα από τους αγώνες του λαού μας ενάντια στη λογική των μνημονίων. Κατανοώ την προσδοκία σας. Κατανοώ τον κρυφό σας πόθο προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να δικαιωθείτε αλλά και να καταφέρετε να κρύψετε τις μεγάλες σας ευθύνες για την πορεία του τόπου. Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω, μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο. Και αν δίνουμε μια μάχη 4 μήνες και αν δίνουμε μια μάχη σκληρή σε αντίξωες συνθήκες είναι γιατί δεν ερχόμαστε όπως συνηθίζατε 5 χρόνια τώρα να υπογράφετε ό,τι ακριβώς σας έφερναν χωρίς να διαπραγματευτείτε. Δεν θα ξεχάσω την τραγική ομολογία βουλευτή τότε της κυβέρνησης, υπουργού, ότι δεν πρόλαβε να το διαβάσει αυτό που ψήφισε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στη στάση της σημερινής κυβέρνησης που κάνει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες περήφανους διότι αγωνιζόμαστε σε σκληρές συνθήκες, σε συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας που εσείς ποτέ δεν είχατε διότι έσπευσαν να μειώσουν ακόμα και το δικαίωμα έκδοσης εντόκων γραμματείων του ελληνικού δημοσίου σε συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας που δεν μπορεί να κάνει κανέναν περήφανο στην Ευρώπη που τις επιλέγουν προκειμένου να γονατίσουν ένα ολόκληρο λαό και μια κυβέρνηση σε μια πολιτική που δεν έχει καμία σχέση με τις ιδρυτικές αξίες της Ευρώπης. Αυτές τις συνθήκες διαπραγματευόμαστε γιατί όχι μονάχα για να κλείσουμε τους δικούς σας λογαριασμούς, διότι τους δικούς σας λογαριασμούς προσπαθούμε να κλείσουμε. Τις δικές σας δεσμεύσεις προσπαθούμε να κλείσουμε. Να κλείσουμε τις δεσμεύσεις σας από τα μνημόνια που υπογράψατε. Εδώ βρισκόμαστε. Αλλά δεν αγωνιζόμαστε μόνο γι' αυτό. Αγωνιζόμαστε και για να δώσουμε μια προοπτική για την επόμενη μέρα. Και γι' αυτό έχουμε καταθέσει ένα σαφές σχέδιο που αφορά την αναδιάρθρωση του χρέους. Κανείς δεν αναφέρθηκε σε αυτό από τις 47 σελίδες που διέρευσαν. Έχετε δίκιο, κύριε Σαμαρά. Μιλήσατε, υπερασπιστήκατε σήμερα τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Παράλογο, αλλά το υπερασπιστήκατε. Και έχετε δίκιο να λέτε ότι μικρότερα πρωτογενή πλεονάσματα
εάν δεν υπάρξει αναδιάρθρωση του χρέους, σημαίνει νέος δανεισμός για να αποπληρώνονται οι δόσεις του χρέους που κληρονομήσαμε. Γι' αυτό και εμείς απαιτούμε αναδιάρθρωση χρέους. Αποφασίστε όμως, θα συνταχθείτε μαζί μας σε αυτή την εθνική προσπάθεια απαιτώντας αναδιάρθρωση ή θα συνταχθείτε με τους δανειστές που απαιτούν μεγαλύτερα πλεονάσματα, δηλαδή περισσότερη αφέμαξη και του ιδιωτικού τομέα για τον οποίο λέτε ότι νοιάζεστε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα με μεγάλη προσοχή τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να δηλώνει για άλλη μια φορά υπερασπιστής του ιδιωτικού τομέα έναντι του δημοσίου που λέει είναι η ιερή αγελάδα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω, κύριε Σαμαρά, στην Ελλάδα των μνημονίων μόνο η Ελβετία και άλλη μια χώρα, πολλές χώρες του ΟΣΑ, έχουν λιγότερο ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης. Και ποια είναι αυτή η ιερή αγελάδα στην οποία αναφέρεστε, μήπως οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών που τις απολύσατε και που εδώ είχε το θράσος ο κ. Μητσοτάκης να λέει ότι είναι υποχώρηση από τις υποχρεώσεις και θα μας οδηγήσει εκτός διαπραγμάτευσης και θα μας θέσουν όρους ξανά οι δανειστές? Θέλω όμως να αναφερθώ και στον ιδιωτικό τομέα που υποτίθεται ότι προστατεύεται. Προστατεύεται τον ιδιωτικό τομέα που επί 5 χρόνια διαλύσατε και τα τελευταία 2,5 εσείς με τις επιλογές σας. Προστασία μεγάλη του ιδιωτικού τομέα, 30% επίσημη ανεργία. Προστασία μεγάλη του ιδιωτικού τομέα, χιλιάδες τα λουκέτα σε επιχειρήσεις. Προστασία μεγάλη του ιδιωτικού τομέα, η έλλειψη αναπτυξιακού σχεδίου, το παγωμένο ΕΣΠΑ. Έτσι προστατεύσατε τον ιδιωτικό τομέα, με αυτόν τον τρόπο? Και βεβαίως σας άκουσα να λέτε ότι ερχόμαστε, λέει, να φέρουμε βάρη και στην μεσαία τάξη. Κύριε Σαμαρά, καλό είναι να μην κυκλοφορείτε μονάχα στην Κηφισιά. Διότι αν κυκλοφορήσετε στην υπόλοιπη Ελλάδα του μνημονίου, των μνημονίων, θα καταλάβετε ότι 30.000 ατομικό εισόδημα δεν χαρακτηρίζει σήμερα τη μεσαία τάξη. Δυστυχώς. Και εμείς με την πρόταση που καταθέσαμε, διότι πράγματι χρειάζεται να πιάσουμε στόχους, να ισοσκελίσουμε προϋπολογισμούς, να έχουμε αυτά τα χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Αλλά για να τα πιάσουμε αυτά δεν θέλουμε να ρίξουμε τα βάρη στους φτωχούς, στους μεροκαματιάριδες, στους ανθρώπους που υπομένουν και παίρνουν όλα τα βάρη στις πλάτες τους. Αλλά έχουμε μια αναδιαναμετική λογική. Αναδιανέμουμε τα βάρη. Γι' αυτό και είπαμε αύξηση 0,6% από 30.000 ως 50.000. Αύξηση 1,9% από 50.000 ως 100.000 εισόδημα. Και 3,2% από 100.000 ως 500.000. Εκεί θέλουμε να αυξήσουμε τα βάρη. Όχι στους φτωχούς. Και ο ΦΠΑ για τον οποίο κόπτεστε. Η λογική μας είναι να αυξήσουμε τα έσοδα. Ναι, πράγματι. Χρειάζεται να αυξήσουμε τα έσοδα. Τα έσοδα βεβαίως θα αυξηθούν κυρίως μέσα από την αύξηση της εισπραξιμότητας του ΦΠΑ. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το μεγάλο θέμα είναι η εισπραξιμότητα. Και όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Και γι' αυτό τα μοντέλα που καταθέσαμε στο τραπέζι διαπραγμάτευσης είναι μοντέλα που προβλέπουν την αύξηση της εισπρακτιμότητας και την ελαστικότητα. Όμως προσέξτε, εμείς τι καταθέσαμε στο τραπέζι. Μείωση 2 μονάδες στο ηλεκτρικό ρεύμα, από το 13 στο 11. Το ηλεκτρικό ρεύμα αφορά το κάθε νοικοκυριό.
Μείωση 2 μονάδες στην εστίαση. Από το 13 στο 11. Και βεβαίως αύξηση προτείναμε στα ξενοδοχεία. Αλλά όχι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην πλήξουμε την ανταγωνιστικότητα. Θέλω όμως, κύριε Σαμαρά, να καταγράψω ότι σήμερα είδαμε μια διαφορετική πτυχή σας που είχαμε τουλάχιστον 2,5 χρόνια να δούμε. Τον αντιμνημονιακό κύριο Σαμαρά. Σας είχαμε ξεχάσει έτσι από την εποχή του Ζαπίου. Ή με ένα μικρό διάλειμμα προεκλογικά που λέγατε ότι σχίζεται τα μνημόνια. Εγώ καταγράφω στα θετικά παρόλα αυτά την άρνησή σας να αποδεχτούμε ως έχει την πρόταση των τριών θεσμών. Με βοηθάει αυτή η τοποθέτηση. Και θέλω ακόμα περισσότερο να σας πω ότι θέλω να καταγράψω και αυτό που είπατε για το ΦΠΑ στα νησιά. Και πράγματι στον επόμενο διαπραγματευτικό γύρο θα αναφερθώ στις τάσεις σας και θα πω, αφού ο αρχηγός της αντιπολίτευσης λέει δεν πρέπει να τον αυξήσουμε, να μειώσουμε, να καταργήσουμε την έκπτωση, δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι περισσότερο από αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς. Άρα, κύριε αρχηγέ της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καταγράφω τη θέση σας. Καταγράφω τη θέση σας. Καταγράφω τη θέση σας. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, όταν ο κύριος Χαρδούβελης έστελνε το email, το περιβόητο, δεν σας είχε ρωτήσει? Διότι εδώ διαπράτεται ένα μεγάλο σφάλμα. Συγκρίνεται την πρόταση που μας δίνουν οι δανειστές με την πρόταση που δώσατε εσείς. Την πρόταση, το mail ήταν του κυρίου Χαρδούβελη, του Υπουργού των Οικονομικών, ήταν η πρόταση της κυβέρνησής σας, δεν ήταν η πρόταση των δανειστών. Και σας παρακαλώ, θα έχετε δυνατότητα να απαντήσετε. Και έχετε αρχηγό να απαντήσει, δεν χρειάζεται να απαντάτε εσείς. Είναι άσκοπο λοιπόν να συγκρίνετε την πρόταση των δανειστών με την πρόταση που εσείς κάνατε. Και βεβαίως είναι άσκοπο, διότι θα δείτε ότι είναι σχεδόν ταυτόσιμη. Με τη διαφορά ότι η πρόταση των δανειστών έχει χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, δηλαδή είναι κατά 8 δισεκατομμύρια χαμηλότερη από ότι η δική σας πολιτική, κατά 8 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα βάρη στην πλάτη του ελληνικού λαού από ότι η δική σας πολιτική σε σχέση με τα πρωτογενή πλεονάσματα για τα επόμενα 2 χρόνια, κατά 14 την επόμενη τετραετία. Και θέλω να σας θυμίσω ότι σε αυτό το περιβόητο email, το οποίο ήταν η πρότασή σας προς τους δανειστές, προβλέπατε και την κατάργηση της έκπτωσης του ΦΠΑ στα νησιά, προβλέπατε και την μείωση, την κατάργηση του επιδόματος του ΕΚΑΣ από το 2016 και μετά. Και θέλω επίσης να σας θυμίσω ότι πρώτος έφερε το θέμα του ΕΚΑΣ, αν δεν κάνω λάθος, ο τότε υπουργός σας κ. Τουρνάρας. Άρα λοιπόν τι κάνουν οι δανειστές, τι ακριβώς κάνανε προχθές που μας έδωσαν ένα κείμενο που μας εξέπληξε δυσάρεστα? Συμπεριέλαβαν σε μία πρόταση όλες τις προτάσεις που κατά καιρούς εσείς είχατε καταθέσει και διαπραγματευόσασταν μαζί τους προκειμένου να υλοποιήσετε. Χαίρομαι όμως και θέλω να μείνω στο θετικό στοιχείο. Στο ότι σήμερα, και δεν θέλω αυτό να το σχολιάσω ούτε να το επικρίνω ίσα-ίσα, θέλω να το αναδείξω σημαντικό στοιχείο, συντάσσεστε με την εθνική γραμμή να μην γίνει αποδεκτό ως βάση αυτό το κείμενο. Και άρα αυτό
βοηθάει την κυβέρνηση στη διαπραγματευτική της προσπάθεια. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, επειδή αναφερθήκατε στο τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση αυτούς τους 4 μήνες, κάποιοι από τους προλαλήσαντες είπαν ότι η κυβέρνηση έφερε τη χώρα σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν τον προηγούμενο Δεκέμβρη, όταν έγιναν οι εκλογές. Προφανώς προσπαθείτε να επιχειρηματολογήσετε αξιοποιώντας μια πλάνη, τόσο μεγάλη πλάνη όσο και το περιβόητο success story που επί 2,5 χρόνια μας παρουσιάζατε, την ιστορία επιτυχίας των μνημονίων που υλοποιούσατε. Ποια είναι αυτή η πλάνη? Ότι η χώρα θα έβγαινε από τα μνημόνια ευθύς αμέσως, ότι η χώρα θα αποχωρούσε από την σκληρή εποπτεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ευθύς αμέσως και μάλιστα θα έμπαινε στον περιβόητο μηχανισμό προληπτικής πίστωσης. Μόνο ξεχνάτε να αναφέρετε ότι μόλις τόλμησε να επισκεφθεί ο κύριος Καρδούβελης την κυρία Λαγκάρτ στην Ουάσιγκτον για να της αναφέρει κάτι τέτοιο μετά την επίσκεψή σας στο Βερολίνο, είδατε τον οριμαγδό, το σπρέτς να ανεβαίνουνε, τις αγορές να δείχνουν τα δόντια και τα φορτώσατε στο ΣΥΡΙΖΑ που έκανε αντιπολίτευση. Και βεβαίως ξέρατε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπήρχε ούτε μία πιθανότητα να το πετύχετε αυτό με ένα χρέος το 180% που ποτέ δεν βάλετε στο τραπέζι την ανάγκη αναδιάρθρωσής του. Και να το ξέρατε ακριβώς διότι είχατε αποφασίσει ότι θα πάμε σε εκλογές, διότι δεν σας έβγαινε η πλειοψηφία του Προέδρου και είχατε σχεδιάσει τη λεγόμενη αριστερή παρένθεση για να έχετε επιχειρήματα μετά, συνεχίσατε το παραμύθι ότι δήθεν βγάζετε τη χώρα από τα μνημόνια. Λοιπόν, εμείς σας λέμε ότι αυτή την ώρα διαπραγματευόμαστε σκληρά προκειμένου να τελειώνουμε με τους λογαριασμούς σας, προκειμένου να τελειώνουμε με τα μνημόνια. Και δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να δεχθούμε συμφωνία που δεν θα εμπεριέχει την προοπτική αναδιάρθρωσης του χρέους, προκειμένου με ασφάλεια να βγούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα στις αγορές. Δεν είναι εύκολο αυτό. Είναι δύσκολο. Είναι μια δύσκολη και σκληρή διαπραγμάτευση, την οποία όμως λυπάμαι δεν την έχετε καν στην οπτική σας. Και από τις τοποθετήσεις του κ. Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου αντιλήφθηκα ότι δεν υπάρχει καν στην οπτική η προοπτική της αναδιάρθρωσης από μείωση με τον ένα τον άλλο τρόπο. Εμείς αυτό διεκδικούμε. Και είναι σαφές ότι για μας δεν υπάρχει προοπτική νέου μνημονίου. Αυτό το διάστημα λοιπόν που διαπραγματευόμαστε, αντέχουμε και ταυτόχρονα υλοποιούμε πολιτική σε δύσκολες συνθήκες. Περάσαμε νόμο για την ανθρωπιστική κρίση, ο οποίος ήδη εφαρμόζεται και διευρύνεται συνεχώς, παρά το ότι οι πιστωτές μας έλεγαν ότι είναι μονομερής ενέργεια. Ψηφίσαμε το μέτρο των 100 δόσεων που δεν τολμήσατε να ψηφίσετε και που οι πιστωτές έλεγαν ότι είναι μονομερής ενέργεια. Μέτρο που έδωσε ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις που βρίσκονταν στο χείλος απελπισίας. Μιλάτε για υστέρηση εσόδων. Πλασματική. Πλασματική. Διότι έχει να κάνει με το πότε άνοιξε η διαδικασία της εισπράξης. Αλλά δεν μιλάτε για τις εισπράξεις που έχουμε σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Μέχρι τις 5 Ιουνίου, μέχρι σήμερα, έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση 774.000 οφειλέτες με συνολικό ρυθμιζόμενο ποσό της τάξης των 5,65 δισεκατομμυρίων. Έχουν ήδη εισπραχθεί 368 εκατομμύρια. Και σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία, έχουν ενταχθεί 211.000 οφειλέτες. 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ ρύθμιση. Έχουν εισπραχθεί 163 εκατομμύρια ευρώ. Μην αναρωτιέστε λοιπόν γιατί ο κόσμος στηρίζει την προοπτική, την προσπάθεια, τη διαπραγμάτευση, τη σκληρή. Δεν είναι μόνο το αίσθημα πατριωτισμού μιας κυβέρνησης που διαπραγματεύεται σκληρά, είναι ότι υλοποιήσαμε και μια πολιτική που χιλιάδες συνανθρώπους μας τους ανακουφίζει σε μια δύσκολη στιγμή. Αποκαταστήσαμε τεράστιες αδικίες που είχαν συσσωρευτεί στο δημόσιο τομέα με τον νόμο για τον εκδημοκρατισμό της δημόσιας διοίκησης. Προχωρήσαμε στην αποκατάσταση του μαύρου στην ΕΡΤ. Καταλογίσαμε
τα χρέη των τηλεοπτικών σταθμών, αυτά που ποτέ δεν τολμήσατε να διανοηθείτε ότι θα μπορούσατε να καταλογίσετε. Διότι κάποιοι Έλληνες έχουν άλλα δικαιώματα από κάποιους άλλους εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Ποτέ δεν τολμήσατε να αγγίξετε αυτούς που ήταν στις λίστες Λαγκάρτ, τους μεγαλοπρομηθευτές του δημοσίου, τους μεγαλοεργολάβους, τους διοκτήτες καναλιών, για να πληρώσουν αυτά που ο νόμος λέει ότι πρέπει να πληρώσουν. Προχωρήσαμε στον νόμο για την άμεση αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και διαφθοράς στον αθλητισμό και ταυτόχρονα με μια πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική έχουμε κάνει την Ελλάδα κεντρική χώρα στις εξελίξεις στην Ευρώπη και στην περιοχή μας. Πράγματα που ποτέ δεν τολμήσατε να διανοηθείτε ότι θα μπορεί η μικρή Ελλάδα, η καταχρεωμένη Ελλάδα να παίζει ένα κεντρικό ρόλο στο ενεργειακό παιχνίδι. Παραμονάχα να υλοποιείτε, να υλοποιείτε, να υλοποιείτε. Εμείς δεν υλοποιούμε, εμείς σχεδιάζουμε. Μέσα στους 4 αυτούς μήνες. Και βεβαίως σε συνθήκες ασφυξίας. Θέλω όμως να κάνω και μια αναφορά σε κάτι που άκουσα από τον κύριο Θοδωράκη. Είπατε κύριε Θοδωράκη, ο χρόνος μας τελειώνει. Ο χρόνος μόνο της Ελλάδας τελειώνει, όχι και των εταίρων. Εμείς στο απόσπασμα. Λες και είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα. Υιοθετείτε φαίνεται την άποψη που λέει πλήρως ότι δεν θα υπάρχει καμία επίπτωση στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη, στην παγκόσμια οικονομία. Όμως μας βάλατε ένα όριο στη διαπραγμάτευση. Στις 14 Ιούνιου. Γιατί? Προφανώς γιατί 14 Ιούνιου κλείνει για αλλιγοήμερες διακοπές η Γερμανική Βουλή. Μα είναι δυνατόν, κύριε Θοδωράκη. Αυτό το διαδικαστικό πρόβλημα της Γερμανίας δεν μου το έχει θέσει μέχρι σήμερα η καγκελάριος Μέρκελ και το θέτετε εσείς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θέλω λοιπόν να απευθυνθώ και να διαβεβαιώσω και εσάς και τον ελληνικό λαό. Όριο χρονικό στη διαπραγμάτευση δεν υπάρχει. Όριο για μας θα είναι η επίτευξη μιας συμφωνίας που θα είναι βιώσιμη και δίκαιη. Όριο για μας θα είναι η αξιοπρέπεια και το δίκαιο του ελληνικού λαού και η προοπτική του ελληνικού λαού. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρωθυπουργό. Το λόγο έχει ο αρχηγός.